Ζήτησε και θες να πάω εκεί να μιλήσουμε μαζί την φορτή εδώ να την πραγματοποιήσουμε. Ωραία. Ωραία. Περιμένουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα είμαστε εδώ. Ένα βήμα όλοι πίσω. Πάμε πίσω. Μπράβο και εμείς περιμένουμε εδώ. Είμαστε όλοι αρκετά σε από τα σπαλιά. Δεν ξέρω Εντάξει, μπορεί να περάσουμε λίγο πίσω όλοι να είμαστε λίγο μαζικά. Στην 8η ημέρα απεργίας καταφέραμε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση. Μετά από πολλές ανταλλαγές εγγράφων, δυστυχώς δεν καταλήξαμε πουθενά. Φτάσαμε στο σημείο η κυβέρνηση να πάρει μια πολύ σωστή απόφαση, την επίταξη, όπου εμάς μας κάνει πλέον από εργαζόμενους φαντάρους. Κατά συνέπεια, η εισβολή των ΜΑΤ τη νύχτα και η κατάληψη πλέον των ΜΑΤ του αμαξοστασίου σε πολίων είχε σαν αποτέλεσμα ακόμα και οι βάρδες επιφυλακής να βγουν εκτός αμαξοστασίου και έτσι να είναι εντελώς το κτίριο μόνο στα χέρια της αστυνομίας. Σήμερα έχουμε την ενημέρωση, εδώ και 2 λεπτά έχει ανοίξει το δίκτυο του μετρό. Χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια που έχουν οι επιβατικοί σειρμοί, με εντολή πρωθυπουργό και με όλη την ευθύνη της διοίκησης. Αυτό αποδεικνύει το τι γίνεται πλέον στην Ελλάδα. Για χάρη πρωθυπουργό, πλέον κινείται το σύστημα χωρίς την ασφάλεια στο μέγιστο. Ευχαριστώ. Έλα. Και από το λεφτό, με τραβάω για σας ένας βουλευτής, είτε είναι μίλησα. Τέλος πάντων. Άντε, είτε είναι μπράβο και εμείς περιμένουμε εδώ. Είμαστε όλοι. Η αντιμετώπιση των εργατικών κινητοποιήσεων παίρνει πλέον ένα καινούριο τρόπο μέσα από την ποινικοποίηση των αγώνων. Ανεβαίνει ο κυβερνητικός αυταρχισμός σε ψηλότερα επίπεδα. Η επίταξη των εργαζομένων στο μετρό είναι μια επιλογή που θέλει να στείλει το μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους να μην αγωνίζονται, να μην διεκδικούν, να υποκύψουν σε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικα. Δεν θα περάσει αυτή η επιδίωξη. Οι εργαζόμενοι στο μετρό, οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς δίνουν το δικό τους μήνυμα αντίστασης. Εμείς ως εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, πρέπει να βγούμε στους δρόμους, οφείλουμε να πάρουμε το μήνυμα που μας στέλνουν οι εργαζόμενοι του μετρό, να βγούμε στους δρόμους όχι για αλληλεγγύη στο δικό τους αγώνα, όχι για να καταγγείλουμε μόνο τον κυβερνητικό αυταρχισμό και την ποινικοποίηση των αγώνων, όχι για να καταγγείλουμε τα μέτρα που ανατρέπουν το σύνταγμα της χώρας, αυτό που οι ίδιοι κάποτε ψήφισαν. Είναι γνωστό ότι η επίταξη αυτή υπερβαίνει και καταστρατηγεί τα άρθρα του συντάγματος. Να βγούμε λοιπόν στους δρόμους για να διεκδικήσουμε την ανατροπή αυτής της βάρβαρης, νεοφιλελεύθερης, αντιλαϊκής πολιτικής και την ανατροπή της κυβέρνησης που την εκφράζει. Η ΑΔΔΗ πριν από λίγο αποφάσισε στάση εργασίας την επόμενη Πέμπτη, στις 31 του μήνα, συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο παίρνει πλέον και χαρακτήρα καταγγελίας του κυβερνητικού αυταρχισμού και πορεία προς τη Βουλή. Θα ακολουθήσουν νέες κινητοποιήσεις σε συντονισμό με τον ιδιωτικό τομέα, με τους άνεργους, τους επαγγελματίες βιοτέχνες, αυτοαπασχολούμενους, με όλα τα στρώματα που πλήττονται βάναυσα από αυτή την πολιτική. Δεν θα περάσει ο αυταρχισμός, η ποινικοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε πείρα τέτοιων δράσεων κυβερνητικών. Το 1990 ο κύριος Κονταγιαννόπουλος, ο τότε υπουργός, και επίσης η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποίησε την απεργία μας και έστειλε φύλλα ατομικής πρόσκλησης στα ΦΑΠ σε όλους τους καθηγητές.
Τότε αντισταθήκαμε, το 1997, νέα ποινικοποίηση με κήρυξη παράνομης και καταχρηστικής της δίμηνης απεργίας. Οι εργαζόμενοι σε άλλους χώρους έχουν δεχθεί ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργία, αυτές τις επιλογές, αυτά τα πλήγματα από την κυβέρνηση, τις επιθέσεις. Αντιστάθηκαν όμως, αντιστεκόμαστε και σήμερα. Η νίκη θα είναι με τους εργάτες, με τα πλατιά κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από αυτή την πολιτική. Εντάξει. Μπορείτε να περάσουμε λίγο πίσω όλοι να είμαστε μόνοι μας εδώ. Ο κύριος Σαμαράς και οι λοιπές συνιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Δημάρ, επέβαλαν στρατιωτικό νόμο με σκοπό να σταματήσουν την απεργία των εργαζομένων του μετρό. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας κήρυξε για σήμερα 24 ώρες απεργία για τις συγκοινωνίες και 4 ώρες στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους με σκοπό να βρεθούμε μαζί τους, γιατί ο αγώνας που κάνουν είναι αγώνας για όλη την κοινωνία. Οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες αγωνίζονται όχι μόνο για να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, αγωνίζονται για να φτηνίνει το ειστήριο σε μια εποχή που ο κόσμος υποφέρει και χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η νίκη των απεργών των συγκοινωνιών είναι νίκη για όλους τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση πρέπει να υποχωρήσει, δεν θα μας φοβήσει ούτε με τις επιτάξεις, ούτε με όποιο άλλο μέσο χρησιμοποιήσει. Ο αγώνας των εργαζομένων στις συγκοινωνίες θα είναι νικηφόρος με την προσπάθεια όλων μας. Έχουμε έρθει να στηρίξουμε τον αγώνα των συναδέλφων. Είναι ένας δίκαιος αγώνας. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με την επίταξη και την επιστράτευση που κάνουν συναδέλφους με στρατιωτικό νόμο προσπαθούν να καταργήσουν την ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση. Το διακύβευμα είναι μεγάλο νομίζω για όλο το εργατικό κίνημα. Αυτά τα 2 χρόνια έχουμε δει τεράστιες ανατροπές και νομίζουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε κάθε φωνή που στέκεται ενάντια σε αυτή τη λογική. Μεγάλο ζητούμενο όμως είναι ο συντονισμός στο εργατικό κίνημα και εδώ πέρα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο οι ηγεσίες του εργατικού κινήματος σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. Μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη μας, δεν έχουν σταθεί αντίστοιχοι των περιστάσεων και της επίθεσης που έχει δεχθεί το κίνημα και ο εργαζόμενος. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να αναλυθούν οι ευθύνες και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση προς όφελος του κινήματος και του εργαζόμενου κόσμου. Η ταβέρνα είναι από πιο κάτω. Πιο κάτω είναι η ταβέρνα, για ουζάκια. Εμείς ως κατεδί έχουμε 3 χρόνια που είμαστε στους δρόμους του αγώνα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική της ειρήνης λιτότητας κλείνει την φάναψα όλου τον κόσμο της εργασίας, τόσο του δημόσιου όσο του ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά τα χρόνια συντονίζουμε την πάλη μας και με τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο όπως έχουμε ξαναπεί και με τα συνδικάτα όλης της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Νότου, που κλείνονται από αυτές τις πολιτικές. Όπως ήρθες φύγε! Φύγε όπως ήρθες! Κάμω το Πασόκ σας, κάμω την Δημοκρατία σας μηνά. Πάμε, θέλω, θέλω. Ξεφτύλες. Έλα, τελείωνε. Σήμερα η κυβέρνηση πέρασε την κόκκινη γραμμή.
Δεν προχώρησε απλά σε μία ενέργεια ενάντια στο εργατικό κίνημα και στον ηρωικό αγώνα των εργαζομένων του μετρό που θυμίζει άλλες εποχές, την εποχή της δικτατορίας. Επέβαλε δικτατορία, επέβαλε χούντα. Αυτό δεν θα μείνει φυσικά αναπάντητο. Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους θα ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές, θα στείλουν στα τσακίδια το Σαμαρά και την ακροδεξιά παρέα του. Έχει μεγάλη ευθύνη συνολικά η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, που ακόμα και τώρα τριβάζουν περί άλλων. Σήμερα εδώ να διαμορφωθούν οι όροι για ένα πραγματικά ενιαίο πανεργατικό παλαϊκό κίνημα που θα έχει στόχο την ανατροπή τους. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πρώτο και το κύριο που σήμερα πρέπει οι εργαζόμενοι να συσπηρωθούν και να αγωνιστούν γι' αυτό. Η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο συνταγματικότητας. Δεν υπολογίζει πλέον τίποτα προκειμένου να υπηρετήσει τους στόχους και τις εντολές που έχει λάβει από την Τρόικα. Εξαθλιώνει τους εργαζόμενους, εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό. Εμείς όμως θα αντισταθούμε. Καλούμε όλο τον κόσμο να ενωθεί, να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ανατρέψει την κατάσταση που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και ελπίζω ότι μέσα από έναν συντονισμένο αγώνα θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε και να παρεμποδίσουμε την κατηφόρα στην οποία μας οδηγεί η κυβέρνηση. Ο αγώνας των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι ένας συντεχνιακός αγώνας που αποσκοπεί στη διατήρηση κάποιων προνομίων, όπως προσπαθούν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης να μας κάνουν να πιστέψουμε. Είναι ένας αγώνας για τα εργασιακά δικαιώματα όλων. Είναι ένας αγώνας για τη διατήρηση των συλλογικών συμβάσεων, όχι μόνο στον δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό, του οποίου έρχεται η σειρά. Και είναι ένας αγώνας που πρέπει να στηριχθεί οργανωμένα και μαζικά από όλους τους εργαζόμενους. Γιατί το αποτέλεσμά του θα είναι σε όφελος όλων. Η απάντηση της κυβέρνησης με ΜΑΤ, καταστολή, επιστράτευση, δείχνει την αντίληψή της για αυτά τα δικαιώματα, την αντίληψή της για κάθε είδους δικαιώματα, τα οποία αν δεν τα υπερασπιζόμαστε σε κάθε βήμα, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν πάψει να υπάρχουν. Βρισκόμαστε εδώ στη συμπαράσταση των εργαζομένων στο μετρό. Μιας απεργίας που αποτέλεσε σύμβολο έπειτα από αυτήν των εργαζομένων στη Χαλιβουργία. Μια απεργία που έσπασε με τον ίδιο τρόπο, επιβάλλοντας στην κυβέρνηση ένα στρατιωτικό νόμο και κάνοντας μια επέμβαση με τις δυνάμεις καταστολής, ξημερώματα, σαν τους κλέφτες, μπήκαν μέσα με σκοπό να τσακίσουν αυτήν την αντίσταση των εργαζομένων. Μια αντίσταση που είχε πυροδοτήσει ένα ντόμινο απεργιακών κινήσεων και σε όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, και που πιστεύουμε θα συνεχίσει να πυροδοτεί μια κατάσταση η οποία θα ανατρέψει την μνημονιακή πολιτική τους. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτή η συγκυβέρνηση να επικοινωνεί με την κοινωνία. Δεν έχει καμία διάθεση για συζήτηση, μόνο να επιβάλλεται με όλους αυτούς τους αυταρχικούς τρόπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ θα είναι εδώ, θα βρίσκεται πλάι στους αγώνες των εργαζομένων, που πιστεύουμε ότι θα κλιμακωθούν
κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Η πολιτική επιστράτευση που γίνεται εδώ στους εργαζόμενους είναι εξοργιστική, είναι αντισυνταγματική, όπως λένε όλοι οι σοβαροί συνταγματολόγοι αυτήν την περίοδο, ακόμα και ο Ρουπακιώτης με ένα άρθρο το είχε γράψει αυτό το 2006. Είναι παράνομη και είναι λίγο αντιδημοκρατική. Είναι η πρώτη πραγματική σύγκρουση, βίαιη σύγκρουση της κυβέρνησης μετά το Μνημόνιο 3 που γίνεται αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ξεπερνά τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Νομίζω ότι απευθύνεται ότι ένα μέτωπο εναντίωσης αφορά όλους τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι θα παιχθεί το παιχνίδι και η υποστήριξη αυτού τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια στο Μνημόνιο 3 βασικά και σε όλη αυτή την πολιτική. Και τρίτον, η κυβέρνηση προσπαθεί όλη αυτή την προπαγάνδα περί ανομίας που έχει ξεκινήσει να την επεκτείνει αυτή τη στιγμή και στο συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας, στο οποίο πρέπει να μην το χάψουμε και να αντισταθούμε και αυτό αφορά κάθε πολίτη. Οι συγκοινωνίες ανήκουν στο λαό και όχι στο κεφαλαίο το ιδιωτικό. Οι συγκοινωνίες ανήκουν στο λαό και όχι στο κεφαλαίο το ιδιωτικό. Υγεία, παιδεία, ρεύμα και νερό δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Πιαστείτε παιδιά, πάμε χέρα. Έμπρος! Μισκύβη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Έμπρος! Λαέ! Μην τους φοβηθείς! Ήρθε η ώρα της ανατροπής!